πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου υποδέχτηκα σήμερα τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Κατρούγκαλο, και τον Υπουργό, τον κύριο Πετρόπουλο, προκειμένου να με ενημερώσουν για τις προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό. Έγινε μια χρήσιμη και επικοδομητική συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία, αφού μελετήσει τη συγκεκριμένη πρόταση, θα τοποθετηθεί και επισήμως. Από εκεί και πέρα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι και σαφείς και ξεκάθαρες και έχουν διατυπωθεί επανειλημμένως στη Βουλή. Είμαστε εναντίον της οποιαδήποτε μείωσης στις συντάξεις και βεβαίως εναντίον της οποιαδήποτε αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία, αφού μελετήσει την συγκεκριμένη πρόταση, θα διατυπώσει και ξεκάθαρα τις απόψεις τους. Το οποίο θα μείωσε των συντάξεων στο σχέδιο του κ. Κατρούγκαλου. Κοιτάξτε, από την πρώτη ενημέρωση την οποία έχουμε, προβλέπεται μείωση στις κύριες συντάξεις. Σας το είπε ο ίδιος αυτό, ότι προβλέπεται, ή είναι από τη δική σας ενημέρωση? Κοιτάξτε, έγινε μια χρήσιμη και επικοδομητική συζήτηση. Από εκεί και πέρα, εμείς δεσμευόμαστε και επισήμως να μελετήσουμε το συγκεκριμένο κείμενο και να διατυπώσουμε σαφώς και ξεκάθαρα την άποψή μας. Το σχέδιο του κ. Κατρούγκαλου έχει διαφορά σε σχέση με το σχέδιο που σας παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών? Κοιτάξτε, το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών δεν έγινε καμία επίσημη παρουσίαση πρότασης. Καταλαβαίνετε ότι ο κ. Τσίπρας το μόνο που ψάχνει συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι μια συνένεση στο λάθος. Η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά ήταν και είναι υπέρ της εθνικής συνεννόησης. Συνεννόηση όμως γίνεται στη βάση ενός συγκεκριμένου διαλόγου, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων. Όμως ο κύριος Τσίπρας τι ψάχνει? Ο κύριος Τσίπρας ψάχνει ουσιαστικά μια υιοθέτηση των δικών του απόψεων από όλα τα πολιτικά κόμματα, που καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Από τη στιγμή που υπάρχουν πρόβλημα για δύο ισχυρές συντάξεις, υπάρχει ενδεχόμενο σύγκληση του Συμβουλίου Αρχηγών, θα πάρει εσείς κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι δεδομένο την παρούσα χρονική περίοδο. Αυτό που σας είπα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς και ξεκάθαρα έχει πάρει θέση ενάντια στη μείωση των οποιοδήποτε συντάξεων. Και βέβαια δεν είναι υπέρ της αυξήσεως των ασφαλιστικών εισφορών. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό και σαφές.